Κύριε Πρόεδρε, πώς είναι η κίνηση την φετινή πασχαλινή περίοδο? Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς η κίνηση φέτος το Πάσχα δεν ήταν η αναμενόμενη όπως ήταν οι προηγούμενες χρονιές. Η κατάσταση φθήνει κατά πολύ. Ο κόσμος έχει περιορίσει τα πράγματα στο ελάχιστο και διαπιστώνομαι ότι η κίνηση υπάρχει μόνο στα καταστήματα τροφίμων, στο ψωμί και στα ίδια σούπερ μάρκετ. Εκεί περιορίζεται η αγοραστική δυνατότητα του κόσμου το φετινό Πάσχα. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ικανοποιεί μέρος των εμπόρων ή ολόκληρο? Έχουμε δηλώσει από την αρχή, από την στιγμή που έγινε και ο ΑΕ αλλά και όλες τις φορές που καλούμασταν να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην δύσκολη κατάσταση που διανύει θέλει ένα ασφαλιστικό σύστημα υγιές πάντα απ' όλα και μακροπρόθεσμο. Δεν σώνεται η κατάσταση με ασφαλιστικό νόμο ο οποίος αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Το έχουμε πει επανειλημμένα σε όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μας έχει διαψεύσει σε πάρα πολλά από τα όσα υποσχέθηκε, μία ακόμα διάψευση ήταν και στο ασφαλιστικό, διότι ενώ προεκλογικά μας είχε τάξει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να το δει σε βάθος, δυστυχώς για άλλη μια φορά διαψεύστηκαν. Όπως έχουν διαψευστεί και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την οικονομία της αγοράς. Εύχομαι ολόψυχα στους συνάδελφους και στο καταναλωτικό κοινό της Φλόρινας και στις οικογένειές τους καλή ανάσταση, υγεία, χαρά και ευτυχία και επιτέλους ας έλθει και η ανάσταση μαζί με την ανάσταση του Κυρίου, ας έλθει η ανάσταση και στην πατρίδα μας που τόσα χρόνια ταλαιπωρείται βάναυσα από τα βαριά αυτά μέτρα τα οικονομικά.